Λοιπόν, αλλάξαμε παρέα και πλέον ήρθε η ώρα να μπούμε σε ρυθμούς σάμπα. Σε ρυθμούς σερίο. Ξέρεις σάμπα? Όχι, αλλά θα μπορούσα να μάθω. Αυτό είναι το ενισχυτικό. Λοιπόν, θα ήθελα να πάω ένα μετά ταξίδι το στο Ρίο. Στο Ρίο, άμα θέλουν τα παιδιά να σε πάρουν μαζί τους στην επόμενη Ολυμπιάδα που έχουν προκριθεί. Να με πάρουν, γιατί όχι. Θα σε φάνε καμιά βαλίτσα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Επιτέλους. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα λέτε τόσο πολύ, έχετε εναρμονιστεί μετά τόσα χρόνια στην ίδια βάρκα. Τα λένε... τα λένε μαζί. Συγχρονισμένα. Δεν χρειάζεται συστάσεις, έτσι. Γιάννη Τσίλη, Γιώργο Τζάλα. Εμείς λέμε επιτέλους, θέλω να σας πω, ότι είμαστε 5 χρόνια εκπομπή και πρώτη φορά καταφέρουμε να το πούμε με τα παιδιά ζωντανά. Γιατί συνήθως Δευτέρες λείπετε. Ναι. Πάντα. Αλλά την προηγούμενη Δευτέρα βρίσκοντας το Γιάννη κάπου, μου λέει θα είμαστε εδώ την επόμενη. Και να πώς κλείστηκε το ραντεβού. Πού βρεθήκατε, γιατί δεν τα λέτε αυτά. Κάπου. Κάπου να πούμε και πού βρεθήκαμε. Πάμε κάτι διαδίκτυο. Λοιπόν. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Σας βλέπω σε φόρμα. Είμαστε σε περίοδο ξεκούρασης και. Αποθεραπείας, ε. Αποθεραπείας και έχουμε αναλάβει λίγο τις δυνάμεις μας, γι' αυτό χαμογελάμε. Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζετε, έχουμε τους Ολυμπιονίκες μας εδώ, έτσι. Γιάννη Τσίρης, Γιώργος Τζιάλας, Γιώργος Τζιάλας, Γιάννη Τσίρης, με όποια σειρά θέλετε πείτε τους. Είναι οι Ολυμπιονίκες μας, τέταρτη θέση στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου το 2012 και με φιλοδοξία να κατακτήσουν ένα από τα 3 μετάλλια τα οποία υπάρχουν, οποιοδήποτε χρώματος, μακάρι να έρθει. Θα στο βάθρο, μακάρι να είναι. Όποιο και αν είναι το χρώμα, δεν μας πειράζει. Στην Ολυμπιάδα του Ρίο το επόμενο καλοκαίρι, τον επόμενο Αύγουστο. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Έτσι είναι. Μετά από πολλή προσπάθεια καταφέραμε και πήραμε την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο του χρόνου. Πήρα την πέμπτη θέση τώρα, έτσι, στο παγκόσμιο. Πήραμε ένατη θέση. Πήραμε τρίτη θέση στο μικρό τελικό, ένατη στο σύνολο. Φέτος το επίπεδο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ ψηλό, πολύ ανεβασμένο σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Βέβαια δεν είμαστε πολύ μακριά ακόμη και από τους πρώτους, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ συγκεντρωμένα αυτή τη χρονιά που έρχεται να καταφέρουμε κάτι. Τώρα βλέπουμε και πλάνα. Δεν ξέρω από ποιον αγώνα είναι αυτό, αν εσείς θυμάστε. Αυτό είναι από το ευρωπαϊκό. Αυτό είναι από το ευρωπαϊκό που έγινε πότε? Έγινε τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου. Οπότε θα δούμε μετά και από το παγκόσμιο. Νομίζω είναι το άλλο βίντεο. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Η πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Ρίο. Γιατί αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, δεν ήταν και τόσο δεδομένη. Κάποιοι τη θεωρούσαν δεδομένη, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν τόσο δεδομένη. Ακριβώς. Βγήκαμε ένατη. Στην ουσία παίρναν οι 11 πρώτοι πρόκριση. Περνώντας την δωδεκάδα, ο ένας έμενε εκτός. Από τον 12ο μπορεί να βγήκαμε ένατη, αλλά είχαμε μόνο ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Ουσιαστικά για ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή προκριθήκατε. Ναι, αλλά δεν μπήκαμε και τελικό για ένα δευτερόλεπτο. Αλλά και το ένα δευτερόλεπτο ήταν αυτό το οποίο σας στέρισε το μετάλλιο στο Λονδίνο, ή κάνω λάθος? Ήμασταν πολύ κοντά, ήμασταν πολύ κοντά, ναι. Τρομερή κούρση γίνει στο Λονδίνο. Σας μένει μια πικρία από τότε και ήταν αυτό ένα κίνητρο έτσι ώστε να προσπαθήσετε να πάτε στους επόμενους Ολυμπιακούς του χρόνου, δηλαδή, και να διεκδικήσετε και ότι χάσατε στο Λονδίνο? Ήταν ένα ισχυρό κίνητρο. Εντάξει, και φέτος είχαμε μια πικρή, γιατί δεν πήγαμε τόσο καλά όσο περιμέναμε. Εντάξει, το βάζουμε ποτέ κάτω, έτσι. Γι' αυτό και συνεχίσαμε για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία να καταφέρουμε να πάμε στο Ρίο. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι, αν είχαν πάρει μετάλλιο, μπορεί και να είχαν. Να τα είχαν παρατήσει. Αν είχατε πάρει μετάλλιο στο Λονδίνο, θα το προσπαθήσετε πάλι για την επόμενη Ολυμπιάδα ή όχι? Εντάξει, αυτό δεν το ξέρεις. Δύσκολο ερώτημα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, ναι. Τώρα πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε πάλι με τον στόχο να το κρεμάσουμε. Αν δεν μπορέσουμε να το κρεμάσουμε. Είναι όνειρο ζωής αυτό το μετάλλιο στην Ολυμπιάδα. Γι' αυτό τραβάμε. Γι' αυτό παλεύουμε τόσα χρόνια. Πόσο χρόνια ασχολείστε τώρα? Εγώ 15. 14. Και Γιώργος 14. Νομίζω ότι είναι γενικά όνειρο ζωής για κάθε αθλητή να συμμετάσχει σε μια Ολυμπιάδα. Οπότε εσείς έχετε ήδη πραγματοποιήσει το βασικό σας αυτό όνειρο και τώρα πάτε για την υπέρβαση. Ακριβώς. Είναι υψηλότερος στόχος για κάθε αθλητή και έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά, μια τέταρτη θέση. Ελπίζουμε να είναι το νερό που δεν ήπιε στην πηγή, σημαίνει αυτή την πικρή τέταρτη θέση. Και είμαστε και ένα αγώνιο πολύ δύσκολο, βαρύ κατηγορία. Για τετράκοπος. Ναι. Και καταρχήν τώρα... Ξέρω εγώ 12, 12, 20 βάρη, ξανά από την αλήθεια που είμαστε, 22 είμαστε στο παγκόσμιο, που είμαστε, ξέρω εγώ, στο 1-2 θρόλουτα. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά, ένα λάθος δηλαδή. Να κάνεις δηλαδή, είσαι εκτός παιχνιδιού. Καταρχήν τώρα είστε με άλλη σύνθεση πλέον, έτσι. Νομίζω ότι λείπει ο Βολιώτης, σωστά, ναι. Καλά θυμάμαι το παιδί. Ναι. Και έχει προσταθεί άλλο μέλος στην Τετράκοπο. Ο οποίος είναι από την Αθήνα, έχει αλλάξει μόνο το ένα άτομο. Έχουμε καταφέρει και έχουμε δέσει όπως όσο χρειάζεται.
Ελπίζουμε να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια τεχνικά στοιχεία ακόμη για να πάμε ακόμη καλύτερα του χρόνου. Mm-hmm. Έπαιξε ρόλο αυτό, αυτή η διαφοροποίηση, δηλαδή ότι το ένα μέλος της Βάρκας άλλαξε? Για την περσινή χρονιά σίγουρα έπαιξε ρόλο. Για τη φετινή μπορώ να πω ότι ήμασταν δεμένοι σαν πλήρωμα. Πείτε λίγα στον κόσμο, επειδή εμείς σας γνωρίζουμε χρόνια, μας λέτε πολλές φορές αυτές τις λεπτομέρειες, τι κατάσταση επικρατεί στο Σχοινιά, στην εθνική ομάδα, και πόσο εύθροπον είστε, τι διατροφή ακολουθείτε, όλα αυτά που μας λέτε και κάθε φορά με κάγκελο εμείς, τα 8-9 ώρες προπόνησης. Θέλω να τα πείτε να τα ακούσει και ο κόσμος, ότι πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση ο πρωταθλητισμός στην Κοπηλασία. Είναι αρκετά δύσκολη, το λέμε συνέχεια. Σε τέτοιο επίπεδο ο στόχος είναι πολύ υψηλός. Η προπόνηση αρκετά δύσκολη, γιατί συναγωνίζεις ανθρώπους που είναι πάνω από τα 2 μέτρα, έτσι, και εμείς είμαστε ένα όριο, στο 1,90 περίπου. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ένας αθλητής που είναι 2 μέτρα στην Κοπηλασία, πιο δυνατός, πιο... εμείς κυνηγάμε... Και μεγαλύτερες κουπιές είναι, νομίζω, ναι, πολύ απλό να το καταλάβει κανείς. Ναι. Και εμείς προσπαθούμε μέσα σε αυτό το πράγμα που κάνουμε να καταφέρουμε να κάνουμε τη Βάρκα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μέσα από αυτές τις ώρες προπονήσεις που κάνουμε, οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές. Τώρα φανταστείτε, η προετοιμασία ξεκινάει τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Mm-hmm. Έχει 3 εβδομάδες προετοιμασίας στο Σχοινιά. Τώρα ξεκινάει σε 2-3 μέρες δηλαδή. Ναι, ναι. Την επόμενη Δευτέρα. Α, την επόμενη Δευτέρα. Θα λείπουμε, δεν θα είμαστε εδώ. Μετράτα μέρες ξεκούραση δηλαδή ακόμα. Ναι, και πότε. Ξεκινάει Οκτώβριο, πότε ολοκληρώνεται, λίγο πριν τους αγώνες. Όχι, 25 Οκτωβρίου. Uh-huh. Έχουμε κάποια ενδιάμεσα κενά, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα ή 5-6 mm-hmm. μέρες. Ξανά στο Σχοινιά. Δηλαδή η προετοιμασία αυτή τη στιγμή θα είναι στο Σχοινιά όλο τον χρόνο, πολύ δύσκολα, με πολύ λίγες μέρες στα σπίτια μας. Μάλιστα. Και είναι και μεγάλος ο στόχος της Ολυμπιάδας και του μεταλλείου, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο είπε η Έλενα πριν έχει αξία να το αναφέρουμε. Μιλάμε για 8-9 ώρα καθημερινής προπόνησης, έτσι, Γιάννη? Ακριβώς. Η καθημερινότητά μας περιλαμβάνει ξύπνημα στις 7 πρωινό, ξεκινάμε προπόνηση στις 8 το πρωί, τελειώνουμε την προπόνηση την πρωινή στις 12 περίπου, 12, άλλες φορές 12.30. Κατευθείαν πηγαίνουμε για μεσημεριανό, ξεκούραση μέχρι τις 4 και από τις 4 μέχρι τις 8 ή 8.30 ανάλογα την προπόνηση. Έχουμε απογευματινή προπόνηση, μετά βραδινό και ξεκούραση. Πραγματικό κουπί τώρα, όχι? Δηλαδή, ρεαλιστικό το κουπί. Πράγματα. Πρέπει να ξεκουραστείς. Ναι, γιατί μετά δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Ναι, δεν γίνεται. Είναι τέτοιος ο στόχος και η προσήλωση που πρέπει να έχετε σε αυτό που καταλαβαίνουμε δηλαδή μέχρι και το τελευταίο σαδαΐς με το άθλημα της Κοπηλασίας, δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Είναι αυτό και τίποτα άλλο που μπορεί μέχρι το βράδυ. Μας έχει κουράσει, αλλά όταν ο στόχος είναι, όπως είπα, ψηλός πάρα πολύ, γιατί για να καταφέρεις να καταφέρεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, εάν δεν κάνεις τη μεγαλύτερη θυσία, δεν γίνεται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη θυσία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη από το οποίο ζείτε. Και μιλάμε για δεύτερη προσπάθεια, έτσι, σε αυτή την τετραετία που τρέχει. Δουλεύουμε άκρως επαγγελματικά σε ένα ερασιτεχνικό άθλημα. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Πριν φτάσουμε σε αυτό, θέλω να μου πείτε αν φτάσατε ποτέ στο σημείο να πείτε τα παρατάω. Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Αν σας εγκατέλειψαν και οι ψυχικές σας δυνάμεις πέρα από τις σωματικές. Υπήρξαν έτσι τέτοιες στιγμές στην αθλητική σας καριέρα μέχρι σήμερα? Υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές. Με κυριότερη αυτή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Mm-hmm. Ήταν απογοήτευση. Όχι μόνο απογοήτευση. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ μεγάλη ψυχική κούραση. Καρδιάδιαση. Ναι, ναι. Και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε αν δεν καθόμασταν τουλάχιστον την επόμενη χρονιά. Ήταν πολύ σημαντική η μεταβατική χρονιά. Mm-hmm. Ναι, ουσιαστικά ξεκουραστήκατε μετά την Ολυμπιάδα εκείνη, έτσι. Ναι, ναι, ξεκουραστήκαμε. Για θέλω εγώ να μας πεις αυτό το κομμάτι που είπες, ότι κινούμαστε επαγγελματικά σε ένα ερασιτεχνικό άθλημα. Σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, εννοείς. Στην ουσία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από κουπί, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, οπότε δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε τίποτε άλλο. Και οι απολαβές που έχουμε δεν υπάρχουν στην ουσία. Θα το ρωτούσα αυτό. Στην ουσία μας καλύπτουν μόνο την διατροφή, τη διαμονή και τα οδηπορικά λέγοντας τη μετακίνηση από τα Γιάννενα στο Σχοινιά. Και τίποτα άλλο. Ναι. Και νομίζω χορηγοί καλύπτουν τη μετακίνηση ή η Ομοσπονδία καλύπτει τη μετακίνηση στους Ολυμπιακούς? Η Ομοσπονδία στην ουσία. Η Ομοσπονδία. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Ολυμπιακή Επιτροπή. Ναι, ναι. Στους υπόλοιπους αγώνες παγκόσμιου, πανευρωπαϊκά, η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία. Πάντως, μετά από όλα αυτά, το μόνο το οποίο εισπράττει είναι η ηθική ανταμοιβή, νομίζω. Όταν σας περιμένουν μετά από μια επιτυχία, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι. Γιώργο. Για μας, εμείς δεν το κοιτάμε αυτό. Για μας, πώς το λένε, γενικά η ψυχική που λέμε ανάσα είναι αν κρεμάσουμε ένα μετάλλιο στο στήθος.
Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για σας. Εκεί αισθάνεσαι ότι κουβάλατε όλη τη χώρα. Ε? Ξέρεις κάτι όμως, ναι, το διατάφτα, γιατί ο Γιάννης γελάει και ξέρει τι θα πει. Η ηθική που λες ικανοποίηση. Δεν το έχει. Το διατάφτα είναι παιδιά 30 χρονών. Και ουσιαστικά θα πάω τώρα στο διατάφτα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και όσο αφορά τα τοπικά δεδομένα. Θα με διαψεύσει αν κάνω λάθος. Σας είχαν υποσχεθεί από την προηγούμενη Ολυμπιάδα και από την Περιφερειακή Αρχή ότι θα αφομοιωθείτε σε κάποια θέση εδώ. Ουσιαστικά θα εξαργυρώσετε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Όπως όλοι οι Ολυμπιανίκες και όλοι οι αθλητές σε υψηλό επίπεδο, οι οποίοι αφομοιώνονται σε κάποια θέση δημοσίου, στρατό ή οπουδήποτε μπαίνουν. Έγινε κάτι τέτοιο αυτά τα χρόνια, ή κάνω λάθος? Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το μόνο που έγινε με μένα είναι την προηγούμενη εβδομάδα ορκίστηκα εδώ στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Περιφέρειας Φύρου από μια θέση που εκκρεμούσε από το 2007. Προσφάτως. Ναι. αλλά δεν έγινε κάποια άλλη κίνηση, ας πούμε. Απλά ήταν να γίνει και έγινε τώρα. Κάτι άλλο δεν έγινε, όχι. Οι υποσχέσεις υπήρξαν πάρα πολλές αυτά τα χρόνια. Δεν υλοποιήθηκε καμία. Αυτό είναι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το διατάφτα είναι αυτό. Ότι πραγματικά να έχουμε αθλητές σε αυτό το επίπεδο, το κορυφαίο όπως εσείς, να ετοιμάζεστε πάλι για Ολυμπιάδα και να μην πάμε τώρα σε παραδείγματα παλαιότερων αθλητών που έχουν αφημιωθεί και πόσο πάνε στις υπηρεσίες τους κτλ. Θα μπορούσε και αυτό να γίνει στα Γιάννα. Σε τοπικό επίπεδο μιλάμε, έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά ήταν διαφορετικά τα πράγματα πριν 5 χρόνια. Αυτό που λέει ο Γιώργος πάντως είναι εξίσου σημαντικό. Έτσι, ότι όταν κρεμάς το μετάλλιο τα ξεχνάς όλα όμως. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά δεν υπάρχουν οι πόροι και δεν υπάρχουν οικογένειες. Εντάξει, σίγουρα, αν δεν στηρίξει εσύ. Δεν απαξιώνω το μετάλλιο, αλλά μιλάω για τη ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Γιατί από ό,τι ξέρουν όλοι, δεν είστε από τίποτα πλούσιες οικογένειες, να μην έχετε πρόβλημα. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι για αυτά τα παιδιά. Το λέω και χωρίς να είστε μπροστά, το έχω πει και άλλες φορές. Και στο ραδιόφωνο ότι είναι αδιανόητο να μην έχει φροντίσει έστω την τοπική αρχή να έχετε αφημιωθεί σε κάποια θέση. Γιατί είναι καλό το μετάλλιο, εννοείται και γι' αυτό ο σκοπό κάθε αθλητή. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κάτι βιοποριστικό για τα παιδιά. Έχουμε χύσει πάρα πολύ υδρότα, έχουμε φτάσει στα 30. Και στην ουσία, αν σταματήσουμε το κουπί, δεν θα έχουμε τίποτα. Ναι. Απλά θα έχουμε ένα μετάλλιο στον τοίχο. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Ότι είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάτι. Είναι πραγματικά άξιο αναφορά αυτό το οποίο κάνετε και άξιο επένων, γιατί εδώ μιλάμε για πραγματικό αθλητισμό. Θέλω λίγο να γυρίσετε το χρόνο πίσω και να μου πείτε. Πώς σας κόλλησε αυτό το μικρόβιο της σκοπηλασίας? Ήταν επειδή η πόλη μας έχει παράδοση, ναυτική παράδοση. Ξέρουμε ότι ο ναυτικός όμιλος Ιωνίων είναι πρωτοπόρος. Τι ήταν αυτό το οποίο σας τράβηξε αυτό το άθλημα και σας έκανε να φτάσετε σε αυτό το υψηλό επίπεδο? Εμένα προσωπικά, ενώ ήμουν στο γυμνάσιο, ήρθαν κάποιοι προπονητές στο σχολείο σαν επίσκεψη. Αρνηθές ταλέντο, να το πω. Ναι, καλύτερα. Κάτι τέτοιο. Για να προωθήσουν το άθλημα της σκοπηλασίας. Mm-hmm. Εκεί βλέποντας κάποια άτομα. Στο δικό μου το σχολείο, τότε είχε έρθει ο Πάνος Ομιλιώτης και ο Θωμάς ο Βαρδάκας. Δεν ξέρω στο δικό σου ποιοι είχαν έρθει. Σε δεν πήγες και συνήθω. Είχε έρθει ο Ζαγοράς και ο... Που δεν προχώρησες. Άλλο αυτό. Και βλέποντας με εμένα και κάποια άλλα παιδιά, μας είπαν αν θέλουμε να πάμε να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας στο ναυτικό όμιλο, αν μας αρέσει να καθίσουμε. Και έτσι ξεκίνησε. Πήγα και κόλλησα. Ναι, η επαφή με το νερό μου άρεσε πάρα πολύ και δέθηκα και με τα άτομα εκεί πέρα και με τα παιδιά. Mm-hmm. Και... Κάπως έτσι και εσύ, Γιώργο. Ναι, μία από τα ίδια και εγώ. Εγώ πήγαινε κολυμπητήριο στην αρχή, για ένα χρόνο περίπου δύο. Mm-hmm. Σταμάτησα και κατευθείαν ξεκίνησα κοπηλασία. Πάντως από το αξιοσημείωτο είναι ότι είστε τρομερό ντουέτο. Ναι. Πέρα τα υπόλοιπα παιδιά που συνθέτουν τη βάρκα, οι οποίοι δεν είναι όμως αγιανιώτες. Δούλεψα πολύ σκληρά με τον Γιάννη. Είστε αναπόσπαστο, δηλαδή είστε. Ο ένα συνέχεια το άλλο. Ναι. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι είναι ένα όνομα, Τσίλι Τζάλα. Καλό αυτό. Δεν μου λέτε τώρα, συνεργάζεστε πάρα πολλά χρόνια. Από τα 15 που ασχολούσατε, είστε την αρχή μαζί. Από το 5 και μετά. Από το 2005 και μετά, 10 χρόνια τώρα. Από το 5 είστε τετράκοπο. Όχι, από το 5 κάνουμε δίκοπο. Ναι. Τετράκοπο. Άλλες χρονίες μπορεί να τρέχουμε τετράκοπο, άλλες δίκοπο. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε τετράκοπο στην εθνική ομάδα. Θα φανταζόσασταν ποτέ στους δύο να σταματούσε να συνέχιζε ο άλλος? Δύσκολα. Πήγε στη φάση με το Λονδίνο. Ποιος από τους δύο κιότεψε πρώτος? Και ποιος τράβηξε τον άλλον? Μπα, όχι. Ήταν από όλους μαζί η απόφαση. Ναι. Και από τους δύο, συλλογική. Ναι, ναι. Γιάννη, θέλω να μου πεις τι σε εκνευρίζει στο Γιώργο. Μετά από τόσα χρόνια. Τι αγαπάς πολύ στο Γιώργο και γι' αυτό είστε και τόσο δεμένοι, φαίνεται εξάλλου. Και τι σε εκνευρίζει. Και τι σε εκνευρίζει. Και αντίστοιχα μας απαντήσει ο Γιώργος. Ναι, ναι. Εντάξει. Στο Γιώργο μου αρέσει που πάντα όποτε δουλεύουμε στην προπόνηση δουλεύουμε πάρα πολύ σοβαρά και εγώ και ο Γιώργος. Ταιριάζουμε πάρα πολύ στο στυλ τραβήγματος και δεν μπορώ να πω ότι με εκνευρίζει κάτι ιδιαίτερα. Απλά μερικές φορές, όπως είναι φυσιολογικό βέβαια, πάνω στην πολύ μεγάλη πίεση και κούραση και σωματική και ψυχική,
ο καθένας ξεσπάει λίγο διαφορετικά. Διαφορετικά, ναι. Καλά, φυσιολογικό. Αλλά μου μετά το μετανιώνουμε, ας πούμε, ζητάμε συγγνώμη και τέτοια. Τσακώνεται. Λογικό είναι να τσακώνεται. Ναι. Όλη μέρα μαζί είστε, κάποια στιγμή θα τσακώθετε. Γενικά με τον Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, σε έναν αθλητή μέσα σε μια προπόνηση. Να δουλεύει πάρα πολύ σοβαρά και να είναι συγκεντρωμένο στα τεχνικά του, σε τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν αυτόν. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ τώρα να τραβάω κουπί και να σκέφτομαι τι κάνει ο Γιάννης πίσω. Mm-hmm. Έτσι. Ή εγώ ναι, προφανώς. Δεν ξέρω τι κάνει ο Γιάννης εγώ. Πρέπει αυτά πάνε αυτόματα. Να σκέφτεται, ναι, συγχρονισμένα. Και πρέπει, να είναι συγκεντρωμένο στο δικό του κομμάτι. Ναι. Αλλά συνήθως ο εκνευρισμός αυτό που είπε ο Γιάννης προέρχεται από την κούραση πιο πολύ. Ναι. Ναι. Μόνο την κούραση. Εκεί ξέρει πάντα νεύρα. Ναι. Τώρα είπε εσύ. Μόνο για αυτό τσακώνεστε, ας πούμε. Ενώ σε χαρακτήρες και έξω τη βάρκα. Γιατί βλέπουμε ότι είστε εντάξει, σχεδόν σε ΕΜΕΙ. Δεν μας μένει χρόνος να τσακωθούμε. Δεν τσακωνόμαστε, λέει μετά. Είπε για συγχρονισμό, Γιώργο. Θέλω να πάμε λίγο πάλι των Ολυμπιακών Αγώνων που έρχονται. Επειδή η κοπηλασία ήθιστε να λέγεται ότι είναι και το άθλημα των δυνατών, αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η τεχνική. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα αυτό. Ποια είναι τα σημεία τα οποία ο προπονητής σας, ο Ομοσπονδιακός προπονητής σας, έχει εφιστεί στην προσοχή και σας ζητάει να προσέξετε ιδιαίτερα και εν ώψη της Ολυμπιάδας που έρχεται? Τώρα είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες δεν θα τις καταλάβει ο κόσμος, αν τις πούμε, αλλά κυρίως είναι το μέγεθος της κουπιάς που κάνουμε, γιατί από εκεί μπορούμε να κερδίσουμε κάποια δευτερόλεπτα. Πώς μπορείτε να κερδίσετε όμως αυτό που είναι πάνω από 2 μέτρα, στο μέγεθος της κουπιάς? Με το συγχρονισμό κυρίως, με το πώς θα μπει η δύναμη μέσα στο νερό, mm-hmm. και κυρίως να μπει σύγχρονα και η δύναμη σωστά. Mm-hmm. Σύγχρονα και σωστά η δύναμη μέσα στο νερό. Είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε και χρειάζεται χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στη βάρκα. Μιλάμε για πόσο, 5.000. Περίπου 5-7.000 χιλιόμετρα τη βάρκα το χρόνο. Το χρόνο. Ναι. Κάνουμε μόνο στη βάρκα. Καταλαβαίνεις πόσο εξοικειωμένη είναι το γύρο στοιχείο. Υπάρχουν συστήματα διακινητικά που τα λέμε εμείς, mm-hmm. με καλώδια τέλος πάντων που βάζουν πάνω στη βάρκα και δείχνουν ακριβώς, ξέρω εγώ, καμπύλες, πώς μπαίνει κουτάλα, πώς βγαίνει κουτάλα, πόσο δύναμη είναι πάρα πολύ δύσκολα και ο κόσμος μπορεί να καταλάβει. Mm-hmm. Παίζει πολύ τεχνική λεπτομέρεια. Μάλιστα. Ποιο πλήρωμα φοβάστε τώρα για την Ολυμπιάδα? Πάρα πολλά πληρώματα είναι πολύ δυνατά. Ποιους θεωρείτε πολύ δυνατούς, ναι. Φέτος κερδίσαν οι Ιταλοί. Έχουν ένα πολύ δυνατό πλήρωμα και είναι και ένα νέο πλήρωμα. Επίσης οι Άγγλοι έχουν ένα πολύ δυνατό πλήρωμα. Αυστραλοί, είναι οι Αμερικάνοι. Παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου. Είναι πολύ δυνατοί. Κλείνοντας, θα ήθελα λίγο μια αναφορά να κάνουμε στον ναυτικό όμιλο. Είναι ο Πολυνίκης όμιλος, όμιλος που ως διαμαγεία, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλά μυστικά επιτυχίας, που είναι πολλή δουλειά πάνω απ' όλα και σκληρή δουλειά. Είναι επιτυχία ότι είναι πρώτος ο σώμα. Ακριβώς. Πώς καταφέρνει να μένει σε τόσο υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια? Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, εσείς που το ξέρετε από πρώτο χέρι? Εντάξει, η σωστή δουλειά που γίνεται από τους προπονητές, έτσι, το σημαντικότερο που υπάρχει κάθε προπονητή σε κάθε κατηγορία, έτσι, αρχαρίων, γιατί κάθε προπονητή αναλαμβάνει και μια κατηγορία και από εκεί και πέρα, αναλόγως τον αθλητή, την εξέλιξη του αθλητή, επιλέγει αν θα συνεχίσει την επόμενη κατηγορία, αν θα... το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ναυτικό όμιλο, είναι και κάθε χρόνο δείχνουμε και σε μικρότερες κατηγορίες πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως φέτος είχαμε πάρα πολύ καλή παρουσία στον Φίβον, έτσι, που ήταν τρεις γεννιόντες σε μια βάρκα και βγήκε τέταρτη. Έχασα το μετάλλιο για λίγο. Mm-hmm. Φαίνεται η δουλειά στις εθνικές ομάδες, γιατί και τώρα στον Ανδρών υπάρχουν πολλά παιδιά. Πέρα από το και το Γιάννη, έχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Έχουμε ως γεννιώτες, σε μια παράδοση, έτσι. Βλέπω και τη νέα γενιά πλέον, γιατί εσείς είστε στην παλιά, ουσιαστικά. Ότι πάλι έχουν επιτυχίες, πάλι είναι πολλά παιδιά που έχουν όρεξη, που διακρίνονται, που είναι μέλη εθνικής ομάδας. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό προέρχεται και από τον όμιλο, έτσι. Γίνεται πολύ σωστή, στη παράδοση. Γίνεται πολύ σωστή δουλειά και μεθοδική. Και εκτός από αγώνες κοπηλασίας, τα παιδιά διαπρέπουν επίσης σε αγώνες τρεξίματος, σε πάρα πολλά. Αυτό δείχνει ότι γίνεται πάρα πολύ σωστή προπόνηση. Ποιοτική. Mm. Βλέπω τους 5 Ολυμπιακούς κύκλους στον μπράτσο σου, τατού. Ναι. Α, ναι, τώρα το είδα. Είναι επειδή σου έμεινε να εκπλήρωτο το όνειρο από το 12 ή απλά επειδή ο στόχος είναι ζωντανός και θα εκπληρωθεί το 16 σε λίγους μήνες? Επειδή ο στόχος είναι ζωντανός
και επειδή το να γίνω Ολυμπιονίκης ήταν ένα όνειρο ζωής, οπότε και να μην το είχα κάνει, πάλι θα το σκεφτόμουν. Καλά, οι Ολυμπιονίκες δεν λέγονται μόνο αυτοί που κατακτούν μετάλλιο, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό στον κόσμο. Οι 8 πρώτοι, γι' αυτό και σας βάφτισε Ολυμπιονίκες. Να το δείξουμε λίγο το τατού, τους Ολυμπιακούς κύκλους. Θέλεις. Ναι, να το δείξουμε. Να το. Ωραία. Τα μπράτσα αυτά τραβάνε κουπί, το κυριολεκτικό. Λοιπόν, σας χαιρόμαστε πολύ που είστε αγαπημένοι. Ξέρω ότι πάντα καμαρώνουμε για εσάς και τότε που χαλιάστηκε από εκείνη την Ολυμπιάδα. Στη δική μας την καρδιά ήταν πρώτη. Θυμάμαι σαν τώρα εκείνο το βράδυ έξω από την περιφέρεια. Που γινόταν χαμός, μικρή μεγάλη, φωτογραφιζόμασταν με τα παιδιά. Έπρεπε να βέρω αυτή τη φωτογραφία. Ήταν πολύ συγκινητικό βράδυ, αλήθεια. Για εμάς ήταν σαν να είχατε πάρει μετάλλιο. Ευχαριστούμε. Τι συναισθήματα έμειναν από το Λονδίνο. Θα λέγω την επόμενη μέρα. Για να μην πω την επόμενη ώρα που ήταν σοκ, την επόμενη μέρα από το Λονδίνο. Και όταν ανεβαίνετε στο βάθρο, έτσι τα συναισθήματα που έχετε εκείνη την ώρα, να μας τα περιγράψετε λίγο. Όταν ανεβαίνουμε στο βάθρο. Ξεχνάμε τα πάντα. Ξεχνάμε τα πάντα, ναι. Είναι μια επιβράβευση των κόπων μας, ένα επιστέγασμα όλης της χρονιάς και ξέρουμε ότι την επόμενη χρονιά μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς ένα βάρος, ας πούμε, που φεύγει από το μετάλλιο που πήραμε, να δουλέψουμε πιο καλά για να κρατήσουμε τη θέση που έχουμε ή να καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Στο Λονδίνο υπήρχε μια στεναχώρια. Αναμενόμενο. Βέβαια, μια τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λέγεται εκείνη το βράδυ που ήρθατε. Να μην είμαστε αχάριστοι. Απλά είναι τώρα εξέβριση σε μια θέση που είσαι εκτός μεταλλίων. Ναι. Και εκτός. Αν ήταν και λίγο πιο ευνοϊκός ο αέρας, κάτι θα γινόταν. Παίζουν ρόλο και καιρικές συνθήκες. Έτσι. Ναι. Και ο τρόπος που έγινε, δηλαδή σε όλους τους προηγούμενους αγώνες και τις δύο προηγούμενες χρονιές ήμασταν ασημένιοι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και από ασημένιο μετάλλιο πήγαμε στη τέταρτη θέση. Αυτό μας στεναχώρησε πιο πολύ. Πάντως στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά τα έχετε σαρώσει. Πόσο έχετε τώρα, το μετράτε? Κάνουμε και λίγο χιούμορ, έτσι. Έχουμε πολλά. Ναι. Στα 15 χρόνια απορία στην κοπηλασία σίγουρα έχετε πάρα πολλά. Νομίζω ότι αυτό που θα ολοκληρώσει όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία και ευτυχία, κυρίως τη ψυχή, να το πούμε έτσι. Είναι καλή παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου. Αυτό. Και από εκεί πέρα. Για να μην γίνει αυτό σκοπό και το μετάλλιο και υπάρχει και το άγχος. Καλά, τώρα ότι για τον κάθε κορυφαίο αθλητή όπως τα παιδιά είναι αυτό ο σκοπός του μετάλλιου. Ναι, εντάξει, αλλά το άγχος ούτως ή άλλως είναι δημιουργικό, θα υπάρχει. Αλλά... Αυτό είχαμε και πολύ άγχος φέτος. Γιατί είναι χρονιά πρόκρισης. Δεν είναι χρονιά της πρόκρισης. Τώρα έχετε και άλλους αγώνες πριν την Ολυμπιάδα ή όχι? Έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πότε? Αρχές Μαΐου. Ωραία. Αργή. Και τρία παγκόσμια κύπελλα έχουμε. Θα πάρετε μέρος σε όλα αυτά? Στα κύπελλα μάλλον όχι σε όλα, μπορεί σε ένα. Σε ένα ή δύο. Ναι, είναι άλλο το κύπελλο, είναι άλλο το κύπελλο, άλλο το πρωτάθλημα. Έτσι, άλλο παγκόσμιο κύπελλο, άλλο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, να το διευκρινίσω. Και είναι σκόπιμο να πάρετε μέρος στις διοργανώσεις τώρα πριν την Ολυμπιάδα ή όχι? Ναι, αρκετά πιστεύω. Γιατί θα καταλάβουμε και τώρα. Το επίπεδο. Να κρίνετε λίγο σε τι αγωνιστική κατάσταση. Στου συναντητέ μα που ακριβώ βρίσκονται. Αλλά και πώ θα ανταπεξέλθουμε εμεί σε μια κούρσα μέσα. Γιατί μόνο από την προπόνηση. Σίγουρα. Ωραία, πριν μα βοηθήσετε εδώ στην κλήρωση και ολοκληρώσουμε την επόμενη εκπομπή, θέλω να κοιτάξετε λίγο την κάμερα και να πείτε στα παιδιά που μα βλέπουν, που θέλουν τώρα να ξεκινήσουν να έχουν την πρώτη επαφή με το άθλημα τη κοπηλασία, για ποιο λόγο να το κάνουν. Να μιλήσω εγώ πρώτο. Βεβαίω. Γιατί όχι. Με άγχο γιατί. Θα πρότεινα σε όλα τα μικρά παιδιά να ξεκινήσουν στο άθλημα της κοπηλασίας, γιατί γυμνάζει όλο το σώμα αρμονικά, επίσης το πνεύμα, γιατί σκέφτεσαι το κάθε τι που κάνεις. Βλέπετε εδώ τι ήρεμα, παιδιά. Και μπορείς να γίνεις με σωστή δουλειά και προσπάθεια και μεθοδικότητα ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Μέσα από τη δουλειά, ας πούμε, που γίνεται από τον ναυτικό μήνυμα. Και από τις στερίζεις, βέβαια, και όλα αυτά. Και την υπομονή. Ο Γιώργος είναι πιο ζωηρός, νομίζω. Εντάξει, εγώ δεν έχω πω κάτι. Με κάλεψε ο Γιάννης, όχι αυτό που είπε ο Γιάννης. Αφού είστε τώρα και το αυτό, έχουμε πει. Έτσι, εντάξει. Θα μπορούσαμε να τα λέμε και ταυτόχρονα. Όχι, έτσι είναι. Αυτό με το ένα επίθετο μου άρεσε, πλάκα έχει. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο, εάν δουλέψει σωστά, μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Και μπορείς να συνδυάσεις. Και να αποκτήσεις και την τεχνική. Ακριβώς. Που ίσως να μην την έχεις στην αρχή. Γιατί οι καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ είναι πολύ καλές. Για το συγκεκριμένο άθλημα, βέβαια. Και είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Mm-hmm. Για να αν συγκεντρωθεί
και παλέψει. Η δική μου απορία ήταν κάτι άλλο. Στις χώρες του εξωτερικού, που είπατε, αναφέρατε κάποιες, Αγγλία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες Καναδάς, που είναι αντίπαλοι σας, έχουν την ίδια αντιμετώπιση οι κοπηλάτες ή εκεί έχουν άλλες απολαβές οι αθλητές? Όχι, έχουν και πολλούς χορηγούς, έχουν υψηλές ανταμοιβές και σε κάποια αθλήματα έχουν όχι σε κάποιες χώρες, γενικά έχουν εξασφαλίσει την επαγγελματική αποκατάστασή τους. Αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή. Οπότε κοπηλατούν χωρίς άγχος και υπάρχουν και χώρες οι οποίες μαζεύουν και τις οικογένειές τους σε ένα μέρος, πληρώνοντας τους όλα τα έξοδα διαμονής και τα λοιπά και αποκατάστασης, ας πούμε. Είναι πολύ... Άλλη οργάνωση, κατάλαβα. Οπότε λες, εμείς περιθάνουμε τους στοχούς συγγενείς, πέσαν Έλληνες. Υπάρχουν και αθλητές που με το πανεπιστήμιο είναι και σε εθνικές ομάδες. Μάλιστα. Είναι πολύ... Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείς να σπουδάσεις πολλά τα παραδείγματα. Λογικό. Ωραία. Παιδιά, σας ευχόμαστε από καρδιάς. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια τώρα στις προπονήσεις. Καλό κουράγιο βασικά. Μια δύσκολη χρονιά με πολύ μεγάλο στόχο. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, θέλουμε και την βοήθειά σας για να δείξουμε δύο τυχερούς τυχερές για τις δύο περιοδικές διοπιταγές της Πίνδου, αξίες 50 ευρώ λοιπόν, και οι δύο, έτσι διευκρινίζουμε. Και τα προμηθεύεις από το κεντρικό παρατήριο της Πίνδου στην Απολλώντο Ζέρβα. Και ευχαριστούμε βέβαια και το κτήμα Γκλίνεβος που ήταν για μια ακόμη φορά μαζί μας απόψε. Το κτήμα Γκλίνεβος που αφηγείται μια δική του ξεχωριστή ιστορία, το κάθε κρασί. Ωραίο αυτό με την ιστορία, πολύ μου αρέσει. Λοιπόν. Έχει προσωπικότητα σημαίνει κάθε ετικέτα. Λοιπόν, μετά τα δύο νομεράκια από το 1 στο 50. Μπαμ, μπράβο. Και τη λέγανε από Πρέβεζα, βλέπω. Ευχαριστούμε την Πρέβεζα. Το 26 είπε ο Γιάννης. Ναι. Είναι η κυρία Ράπτη Βασιλική σε 269. Δεν γράφει. Ο Παρτιζανέζικος στυλός. Και... Το 14. Το 14. Είναι ο κύριος Τάτσης Αντώνης. Λοιπόν, αυτός λογικά είναι καθηγητής μου. Να στείλω τις καλησπέρα στον κύριο Αντώνη. Καθηγητής μου δεν είναι, ναι. Τον αγαπώ. Έχεις ξανακερδίσεις. Ή όχι. Πολύ παλιά. Μας βλέπει όλα τα χρόνια. Νομίζω. Τι να κάνω. Λίγο τυχερός. Έχει να κερδίσει, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτή ήταν και η δύο τυχερή που θα επικοινωνήσουμε αύριο. Τι άλλο. Τίποτα. Θα δούμε το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα. Τώρα εμείς πιστεύω θα δούμε μετά την Ολυμπιάδα. Θα σας ξαναδούμε. Θα όλοι μαζί τώρα. Έτσι. Τραβάτε που πήγε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Νίκο, τι γίνεται με αυτές τις τυράντες? Οι τυράντες ορίστε. Έχει δημιουργηθεί μείζον θέμα. Πήγανε αριστερά και δεξιά της καρέκλας. Μπορώ να τις βάλω και εδώ. Όπως μου είπε ο Γιάννης, είναι σαν να έχω προσδεθεί σε καρεκλάκι μωρού. Σε εκπομπή ήταν και αυτή και πέρα, θέλω να σας πω. Περιμένουμε εξελίξει για το θέμα Λίλα, αν θα τοποθετηθεί επίσημα. Καλά, εντάξει, δεν είναι και το μείζον θέμα αυτό τώρα. Είναι μείζον θέμα, ρε παιδί μου, για τον κόσμο. Εσύ θεωρείτε ότι πρέπει να κυλήσουν όλα καλά και να παίξουν τον Ηρακλή? Όχι, αλλά αν ένας Έλληνας, για παράδειγμα, αυτό σου είπα προκάλεσε, είναι το θέμα πώς πανηγυρίζει. Αν ένας Έλληνας όμως στο εξωτερικό σηκώσει τη φανέλα του, την όπου βάζει γκολ ο Παπασταθόπουλος, για παράδειγμα, και έχει την ελληνική σημαία από κάτω, δεν θα δημιουργηθεί για θέμα. Δεν είναι το ίδιο. Περίπου. Δεν έχει προεκτάσει το ίδιο δεδικασμένο. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τη διοίκηση, να το πω ορθότερα. Επαναλαμβάνω ότι προκάλεσε εκείνη το πρόβλημα. Ότι προκάλεσε. Αυτό σου λέω και πριν δεδικασμένο με τον Λίλα. Δεν λέμε ότι πανηγυρίζει. Α, το δεδικασμένο, δεν κάνουμε δικαστήρια εδώ. Προσχηματικά πάντα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Παρέμβει. Γεια σας, τα λέμε την άλλη Δευτέρα γύρω στις 10.30.